Ο Θάνος Διάρκος, πρόεδρος Ένωσης Τύπανων Ελλάδος. Μπορείτε να μας πείτε για τη σημερινή σας επίσκεψη στον Όλη και τον λόγο της επίσκεψης με τα θέματα να σας συζητήσετε? Καταρχήν, από ό,τι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τύπανων Ελλάδος διεξάγει στον οργανισμό ενός συλλογικού. Η ατζέντα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά θέματα τα οποία είναι σημαντικά και επιλέξαμε να γίνει η εξέταση όλων αυτών των θεμάτων σε ένα οργανισμό ο οποίος πρόσφατα μάλιστα έχει προχωρήσει με το στάδιο της ιδιωτικοποίησης. Πιστεύουμε στην διοίκηση του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, η οποία έχει αποδείξει το τι καλά πράγματα έχει κάνει το Λιμάνι, και από την δική μας την πλευρά, ως Ένωση Λιμένων, είμαστε πάντα δίπλα να στηρίζουμε τις διοικήσεις, ώστε να προάγουν το έργο όχι μόνο για τον οργανισμό, αλλά γενικότερα για τη λιμενική πολιτική και βιομηχανία. Αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με το ESG, έχουν να κάνουν με επιτροπές οι οποίες θα δημιουργηθούν στην ΕΛΜΕ, ώστε να μπορέσουμε και άλλο να διευρύνουμε το ρόλο της. Έχουμε καλεί στην Ένωση να αυτοδιοπισκεπιστώ, την Ένωση Τροφοδοσίας Οδηγών που προχωρούν από τα λιμάνια, την Ένωση Εκτοπλοείας, την Ένωση Υμουργών, οι οποίοι ζητήσαν όλοι να παρευρεθούν, ώστε να υπάρχει μια διευρυμένη συνεργασία της Ένωσης Λιμένων με όλους αυτούς τους φορείς, ως όφελος όλων. Ειδικά και μεγάλα θέματα δεν συζητούνται στο επίπεδο Λιμένων, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε επίπεδο Υπουργείου. Όμως, στα καθημερινά θέματα της καθημερινής διοικητικής λειτουργίας που διευκολύνουν τα λιμάνια είναι αυτά που θα συζητήσουμε. Έχω ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως σας είπα, που έχουν να κάνουν με την συνεργασία της ΕΛΜΕ, όπου μέσω των συνεργασιών η ΕΛΜΕ αναπτύσσεται και έτσι κατ' επέκταση λύνονται προβλήματα που έχουν σχέση με τα λιμάνια. Για παράδειγμα, να σας πω ένα γενικό παράδειγμα. Ένα γενικό παράδειγμα το οποίο έχει σχέση με τα ρημουρκά. Δεν μπορεί σε κάποιο λιμάνι να χρησιμοποιούνται δύο ρημουρκά για να μπαίνει ένα πλοίο στο λιμάνι και σε κάποια άλλα τρία και σε κάποια άλλα τέσσερα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός της αγοράς. Είναι σοβαρά θέματα αυτά της καθημερινής διοικητικής λειτουργίας και προσπαθούμε να τα κλείσουμε. Ένα θέμα είναι τα καύσιμα αργότερα για τον ρηφοδιασμό των πλοίων. Αυτό το θέμα δεν συζητήσαμε. Πρέπει θα ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο για το θέμα των πλοίων των κλειστηρίων που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχετε κάποια άμεση σχέση? Υπάρχει όντως ένα θέμα το οποίο ακούγεται για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Προφανώς είμαστε υπέρ της μείωσης των τιμών των εισιτηρίων, εκεί όπου και όπου επιτρέπεται, ώστε να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των εσόδων, παύλα κερδοφορίας ή και ζημιών τα παλαιότερα χρόνια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο προς όφελος του επιβάτη και του εταιρείου. Μάλλον και ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι, ενδιαφέρει τους πολίτες. Είναι θέμα καθαρά υπουργείου, δεν είναι θέμα της ΕΛΜΕ. Εμείς ευχόμαστε να γίνει το συνολικό.